δόξαση ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξαση. Ενηρήθηκε ο Δεϊθόμεν, πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησο. Με το Αγίου του Τόπου και των μεταπίστεως ευραβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κατέβη Χριστό η πρόσεχη.
έχεις φέρει τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους σκοτηρίας. Του προβασίζεσαι, προβάσεις και να αγαπείες. Την αρτώπης εργαζομένη την ανομία και μου και πλήρωσε τον οίκο μου ήρθαν
καθημένοι και πάντες δείξαν το θέγγεστε ξένη δρήμαση, ξένη δόγμαση, ξένη διδάγμαση της Αγίας Τριάδου. Ένε και πράγματος σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινα η ψυχή μου εις τον λόγο σου, λύπησε την ψυχή μου επί των Κύριων. Παράδοξα σήμερον, είδον τα έθνη εμπόλη Δαβίδ, ότε το πνεύμα κατήλθε του Άγιον, εμπειρήνες γλώσσες, καθώς ο Θεηγόρος Λουκάς απευθέξατον. Η σίγα συνειγμένων των μαθητών του Χριστού έγινε το ήχος καθ' απερφερωμένης βιέας πρωής και πλήρωσε τον οίκον ουήσαν καθήμενοι και πάντες ήρξαν το φλέγεστε ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος. Φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας εν της Ατώ Ισραήλ επί των Κύριων, το Πνεύμα το Αγίον ημένα είχε εστί και εστε ούτε αρξαμένον, ούτε παυσόμενον, αλλά η Πατρί και ο συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός, χορηγών αυταγαθών και πηγή αγαθότητος, Υιού Πατή γνωρίζεται, Γέιος δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Του ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύμα αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσατε το Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Το Πνεύμα το Άγιον είναι η Μιναή και έστι και έστε ούτε αξάμενον, ούτε παυσόμενον, αλλά η Πατρί και Υιό συντεταγμένον και συναριθμούμενον, ζωή και ζωοποιούν, φως και φωτός χορηγών, αυτά αγαθών και πηγή αγαθότητος, Υιού Πατή γνωρίζεται και Υιός δοξάζεται και παραπάντων γινώσκεται μία δύναμης, μία σύνταξης, μία προσκύνησης της Αγίας Τριάδος. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
το Άγιο φως και ζωή και ζώσαν πηγή νοερά. Νεύμα σοφίας, νεύμα συνέσεως, αγαθόν ευθές νοερών, ηγεμόν εύων καθέραν τα πτέσματα. Θεός και Θεοποιούν, πήρε πυρός προϊόν, λαλούν ενεργών, διαιρούν τα χαρίσματα. Δύο προφήτε άπαντες και Θεού Απόστολοι, με τα μαρτύρων εστέφθησαν, ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, ήδη ιερούμενον εις νομάς χαρισμάτων.
κείμενο. Και υπερεκτηθήσονται ειρηνή ίνου και ελαίου και
για να αποδώσω ημίν αντί των έτων που όν κατέφαγε η ακρής και ο γρούπος και εξήλμη και η καμπή και η δύναμη μου η μεγάλη εν εξαπέστηρα ή εξαπέστηρα εις ημάς και φάγεστε εσκύωτες και ευχριστήσεστε και ενέσετε το όνομα Κυρίου του Θεού ημών ως επίησε με θυμών θαυμάσια και ου μη κατεσχυνθεί ο ραός μου εις τον αιώνα και επιδεινώστησε μη ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ημί και εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ου και στην έτη πριν εμού και ου μη κατεσχυνθεί ο έτη ο ραός μου εις τον αιώνα και έστε με τα ταύτα ευχαιώ από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και την κατέρεση ημών και πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοια εν υπνιαστήσονται και νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και επί τους δούρους μου επί τους δούρα και επί τους δούρας μου εν τες ημέρες εκείνες ευχαιώ από το πνεύματός μου και προφητεύσουσι και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ακμήλα καπνού, ο ήλιος μεταστραφίσετε εις φώτος και εις σερήνη εις αίμα πριν ερθεί την ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή και έστε πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωτήσετε, προφητείας και ζήσεκεί το ανάγνωσμα. Τάδε ρε Κύριος, λείψομαι ημάς εκ των εθνών και αρθρίσω ημάς εκ πασών των γραϊών και εισάψω ημάς εις την κύριμον και ρανώ εφ ημάς πλήθωρ καθαρών και καθαριστήσεστε από πασών των ακαθαρσιών ημών και από παντών των ειδώρων ημών και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδία καινή και πνεύμα καινόν δώσω ημίν και αφαιρώ την καρδία την πληθυνή τη ρυθύνη και εκ της αρκός ημών και δώσω ημίν καρδία σαρκική και το πνεύμα μου δώσω εν ημίν και ποιήσω ίνα εν της δικαιώμασή μου πορεύεστε και τα κρίματά μου φυλάξεστε και ποιήσετε και κατασκήσετε επί της γης ως εις έδωκα της πατρός ημών και έστε στέμις λαών καθώ έρσομαι ποιήνεις Θεός. Είπομαι πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομαι Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατερών ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβό και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτιδεμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίλου και του Επισκόπου ημών Συνδέου. Εις φορά εκείνες σε Χριστό ημών αδερφότητον. Κύριε Ιησόν, Κύριε Ιησόν, Κύριε Ιησόν. Έτιδεμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την κόμη και νησοτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομικών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έκτιδομεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εφάδε ευσεβοσκημένο και απανταχού ορθοδόξο. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Έτιδομεθα υπέρ των κακοφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πασέ των αοπούντων, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκτεχομένου, το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε λέησον.
παραπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την Ιγκαή, και του Θεού μας, τον Αιώνα. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, μιας πέρα κάποια να μαθεί το Σειραπτήν εμάς, ευολητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σας, το όνας αμήν. Γέντο, Κύριε, το έλεος ευθυμάς, καθάπερ πείσαμεν επί Σε. Ευολητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευολητός, η Δέσποτα, συνέπισον με τα δικαιώματά Σου. Ευολητός, η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου, στον αιώνα τα έργα των κοινών Σου μη παρήνεις. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσο μέτριες περίγητα εις ημών το Κυρίο. Κύριε Θεήσον. Αμήν. Θεήσον και διαφύξον ημάς ο Θεός της ηγάρητη. Κύριε Θεήσον. Άγιον ειρήνης Χριστόν οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα. Παράς το Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα. Παράς το Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα δε στοιχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου επισώμεθα. Apostolo Gagorie.
Χριστού τε αυτού την κρατεά επιθύμησιν, εν Κυρίτω το είδε τις μαθητές, διανέμος τας γλώσσας, υμνοδία και δόξα Θεού, διότας καρδίας νοερός εκλαμπωμένη, εμπίστης στηριχθέντες το Αγίο Πνεύματι, της οπούμε σωθήνε τα στιγμά σημών. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, η αντανέλησα απέ μου, νυν περιβάλλονται κράτος, η Χριστού αφήσους Απόστολοι, εγγενίζει γαραπούς ο παράκλητος ελαττής και νιζόμενος, μυστική και νότητη γνώσεως, ήτες ξένες φωνές και υψηγόρης κηρύττοντες. Την αηδίων φύσιντε και απλήν τρεις υπόστατων σέβη του ευεργέτου των όλων Θεού. Ημάς εκδιδάσκουσι δύο φωτισέντες τες εκείνων διδάγμασι, Πατέρα προσκυνήσομεν, Σύνειο και Πνεύματι, δισοπούντε σωθήνε τα ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί, Leo Don Padera, yeah.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
χριστιανού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκνεώμεθα υπέρ του Επισκόπου και Πατρόσιμον Κυρίλου και του Επισκόπημον επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούνων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, των κατηγούντων και παρεμπιδικούντων ετην κόμη και δισοτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομικών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Maria.
νοσημών, ο ευγουγγίσας πέντε άντους σε διερήμων και εξ αυτών πέντα συνσάνδρας κοντά σας. Αυτός ηλιογνώρισον τους άρτους τούτων σωσίτων και εδεώρων και πρίζουν αυτά εν το ελαναό τούτο εν της ειδησίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτερούντων την εορτή ταύτη και στον κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταναμβάς πιστούς του Αγίασον ότι εσύ ευρωγών και αδειάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομε εν σύ του ανάρκου σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιε δόκες αν και πίνασα οι δε ζητούντες των Κύριων που κερατοθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιε δόκες αν και πίνασα οι δε ζητούντες των Κύριων που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιε δόκεσαν και πείνασαν οι δε ζητούντες των Κύριων που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Πεντηκοστή σήμερα γιορτάζουμε την επιποίτηση του Αγίου Πνεύματος. Η αυριανή μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτό κατά την τάξη του Πατρικού της Εκκλησίας μας. Μεγάλη μέρα, γενέθλιος όπως ονομάζεται η μέρα της Εκκλησίας όσον αφορά την ιστορική εκφρασή μας. Το Πανάγιο Πνεύμα έφερε στον κόσμο και εμψυχώνει τον κόσμο. Διανέμει τα χαρίσματά του και ανακαινίζει τον άνθρωπο με την πίστη. Πανηγυρίζουμε απόψε στον ιερό αυτό ναό κατά το παλαιό έθνος. Βεβαίως οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά είμαστε εδώ όλοι για να δώσουμε το παρόν, να πανηγυρίσουμε, να προσευχηθούμε, να ψελίσουμε τη γνωστή μας προσευχή, βασιλεύ, κουράδι, παράκλητε, που στην έναρξη κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας λέμε και όχι μόνο, και να επικαλεστούμε το Πανάγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, να μας καθαρίζει, να μας εγγυάζει. Στον αποψινό πανηγυρισμό έχουμε τη χαρά να χωροσταντεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκούλου και Ανατολικής Ουκάλτας κύριος Σύμπεστος. Περισσότεροι τον γνωρίζετε, για όσοι τον γνωρίζουν, είναι μεν από την Ουκάλτα, αλλά εδώ σε εμάς έγινε μοναχός, διάκονος, πρεσβύτερος, μυρικός, υπηρέτησε για κάποια χρόνια και τώρα διακονεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στις ιδιαίτερες συνθήκες της Ιεραποστολής. Τον ευχαριστούμε για την χωροστασία, είναι χαρά μας πάντοτε να είναι κοντά μας. Το ευχόμεθα καλή δύναμη στο έργο το οποίο το έχει εμπιστευτεί η Αλεξανδρινή Εκκλησία και να έχει υγεία και δύναμη ώστε να δίνει το παρόν του Θεού κάτω από δύσκολες συνθήκες τις οποίες εμείς δεν μπορούμε ούτε να τις φανταστούμε. Θεοφιλέστατε,
καλώς ορίστε και πάλι στη Μητρόπολη μας, που είναι και δική σου Μητρόπολη, να έχεις το Άγιο Πνεύμα τη χάρη του επιστηριγμό στην επισκοπική σου διακονία και να αναλάβεις το λόγο, να μιλήσεις στους ανθρώπους μας που είναι απόψε εδώ συγκεντρωμένοι για να πανηγυρίσουν την εορτή του Παναγίου Πνεύματος. Σεβασμιότατε, Άγιε Ποιμενάρχη μας, σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις ευχές σας, αλλά και την ιδιαίτερη ευλογία αυτή σήμερα να βρίσκομαι εδώ, στην Ψήφο, στον αυτό ναό που πανηγυρίζει σήμερα. Η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Από το πρωί είδαμε την Κυριακή της Πεντηκοστής, αδελφοί μου, μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, τόσο μεγάλη εορτή που είναι όπως το ίδιο το Πάσχα. Γι' αυτό θα δείτε ότι όλη αυτή την εβδομάδα που έρχεται θα έχουμε κατάρριση πάντας, όπως ακριβώς κάνουμε την διακαινήσιμη εβδομάδα. Είναι μεγάλη εορτή αυτή στην Εκκλησία μας, το γενέθλιο της Εκκλησίας, με τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές, αλλά και σε όλους τους πιστούς, για να ξεκινήσει αυτή η πορεία της Εκκλησίας, που κι εμείς είμαστε μέσα σε αυτή 2.000 χρόνια, η Εκκλησία του Χριστού, και στους αιώνες μπροστά μας, μέχρι συντηρίας των αιώνων, η Εκκλησία να σώζει και να οδηγήσει τους ανθρώπους στον δρόμο του Θεού. Είναι μεγάλη εορτή γενικά για την Ορθοδοξία και για όλο τον κόσμο, ενώ σε εσάς εδώ με ένα ιδιαίτερο τρόπο, διότι είναι και δική σας, είναι και το δικό σας το πανηγύρι. Πανηγυρίζει ο ναός σας της Αγίας Τριάδος, διότι αμέσως μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία τιμά το Πανάγιο Πνεύμα, αλλά και την Αγία Τριάδα γενικώς. Είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε το ξεκίνημα, ο Κύριος μας έδωσε την υπόσχεση στους μαθητές του στην ανάληψή του. Βλέπουμε που τους αφήνει τη χαρά, όπως ξέρναμε αυτές τις ημέρες, το απολυτίκιο της αναρρύψεως, ανερρύφθησε εν δόξη και προχωράμε, καλοποίησα στους μαθητές τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος και έρχεται αυτό σήμερα την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι μαθητές που ήταν κρυμμένοι και φοβισμένοι, όπως τους βρήκε το Πάσχα, φοβισμένοι και κλεισμένοι στο δωμάτιο εκεί που ήταν, έτσι και μετά, όταν τους άφησε ο Κύριος, δεν είχαν ακόμη αποκτήσει τις δυνάμεις να βγουν έξω, φοβόντουσαν. Αλλά όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, τους έδωσε δύναμη, τους έδωσε μεγάλα χαρίσματα και βγήκανε με θάρρος, με παρησία, όχι μόνο να ομολογούν, αλλά και να κηρύττουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που αναστήθηκε και ανερρύφθη στους ουρανούς, τον οποίο και περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία. Το Πανάγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, οι πατέρες όρισαν και αυτό και το έβαλαν στο σύμβολο της πίστεως, που όλοι μας λέμε κάθε μέρα
και στην Εκκλησία, στις ακολουθίες, αλλά και στις προσωπικές στιγμές ο καθένας όταν προσεύχεται, να λέμε το πιστεύω. Και εκεί έχουν ορίσει οι πατέρες, για να μην ξεχνάμε όλους τους αιώνες ο κόσμος, οι πιστοί να θυμούνται και να ξέρουνε τι θα πει το Πανάγιο Πνεύμα, ομότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό. Και οι πατέρες το θέτουν πολύ ωραία. Είναι Κύριο το Άγιο Πνεύμα, είναι ζωοποιό. Συνδοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό, συμπροσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα δίνει και σε όλους μας δύναμη και όλες τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, όλα τα μυστήρια, θα δείτε ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την επίκριση του Αγίου Πνεύματος. Από την βάφτιση όταν μας βαφτίζει ο ιερέας στην Κολυμβήθρα, όταν αρχίζουμε την πορεία μας ως χριστιανοί, όλη την πορεία της ζωής μας, ό,τι μυστήριο και αν γίνει στην Εκκλησία μας, γίνεται από το Πανάγιο Πνεύμα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έτσι έχετε μεγάλη ευλογία που έχετε το ναό σας εδώ που είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, ο Κύριος μας, ο Τριαδικός Θεός μας, γιατί βλέπετε στην Παλιά Διαθήκη ο κόσμος δεν ήξερε τόσο ξεκάθαρα όπως εμείς τον τρόπο υπάρξεως του Θεού. Βλέπουμε στην Παλιά Διαθήκη να μοιράνε από τον Θεό, αλλά κυρίως εκεί να δρά ο Θεός Πατέρας, και να σιωπά με την Θεία Οικονομία Του για την Αγία Τριάδα, ενώ να προφητεύεται από τους Αποστόλους και να έρθει η στιγμή να έρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να μας αφήνει το Ευαγγέλιο να σταυρωθεί αμάς, να αναστηθεί αφήνοντας μας ελπίδα και την παραγγελία αυτή, την Ευαγγελία αυτή του Αγίου Πνεύματος, και να έρθει το Πανάγιο Πνεύμα και να γίνεται έτσι το πρίγωμα. Σήμερα γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία μας δοξάζει τον Θεό μας, δοξάζει την Αγία Τριάδα. Πάντοτε αρχίζουμε όλες τις προσευχές μας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ένας Θεός, τρεις υποστάσεις. Αυτός είναι ο Θεός των χριστιανών. Αυτός είναι ο Θεός μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και το Πνεύμα το Άγιο να καθοδηγεί όλους εμάς τη ζωή μας, ιδιαίτερα στις δύσκολες ημέρες που περνάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι φέτος μπορέσαμε, αντίθετα με πέρσι, που δεν μπορέσαμε να εορτάσουμε ούτε την Ανάσταση, ούτε αυτή την εορτή της Πεντηκοστής του Αγίου Πνεύματος, ενώ φέτος, αν και όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι οι συνθήκες ακόμη δύσκολες και παράξενες, χαιρόμαστε διότι βλέπουμε ότι σιγά σιγά ανοίγεται και σιγά σιγά έρχεται η ελπίδα. Κάποια στιγμή θα τελειώσει, κάποια στιγμή θα φύγουν οι μάσκες, θα φύγουν από τα πρόσωπά μας και θα δοξάζουμε τον Κύριό μας και θα τον ευχαριστούμε. Αλλά μέχρι τότε συνεχίζουμε με μεγάλη προσοχή και πολύ προσευχή, αδελφοί μου, για να περάσουμε αυτές τις δύσκολες ημέρες. Να καλέσουμε πάντοτε στη ζωή μας το Πανάγιο Πνεύμα να είναι μαζί μας, να μας καθοδηγεί, να μας καθαρίζει, να μας φωτίζει και να μας θεραπεύει ακόμη, να θεραπεύσει μερικούς που είναι άρρωστους μεταξύ μας, και να δώσει χαρά σε όλους και ελπίδα, και πάντοτε να μας κρατά στον δρόμο της σωτηρίας, στο θέλημα του Θεού. Amen.
να εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά για το παντήτηρί σας, χρόνια πολλά να έχετε όλη η υγεία με τις οικογένειές σας, στους πατέρες εδώ του Ιερού Ναού του, ο Θεός να σας δίνει δύναμη στην ποιμαντική διεργασία σας εδώ στον ναό, σε όλους τους ιεροψάρτες, όλους που σας βοηθούν εδώ στον ναό, σε όλους τους ενωρίτες, όλους εσάς χρόνια πολλά και ευλογημένα, στους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και υπηρεσιών, χρόνια σας πολλά, να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα κοντά και μέσα στην Εκκλησία. Να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε δεϊθόμεν, Κύριε δεϊθόν, Ευλογία Κυρίου και έλεος έτια φημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε ενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, έλθεσι μου δόξα σοι, ο ελίδη πυρήν όλωσον, ον ανώτε καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα, τους Αγίους Αρχιμανδάς και Αποστόλους, Χριστός Βαλεντινός, εις τον αχράντο Αγίας αυτού Πιτρός, τι αδυνάμει το Τιμίου και Σοφίου Σταυρού, προσεσύ του εν τόξου προφήτου προδρόμου και βάρτης του Ιωάννου, των Αγίων εν τόξου και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων εν τόξου και κανήνη κορμαρτήρων των Ρωσίων και θεοφόρου πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπάτων ονειακή και άρνηση, των Αγίων, ελέησε και σώσε μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Σε βασιλιώτατε, σας ευχαριστώ πολύ, υγεία και ευαγωγή ζωή.